Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτό το πανέμορφο σκουφάκι. Αλεπού, πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά και φυσικά να μοιράζετε τα σχέδια με τις φίλες σας. Πάμε να αρχίσουμε το σκουφάκι. Θα πάρουμε την κλωστή μας, γύρω από τα δύο μας δάχτυλα ένα κύκλο. Θα τον βγάλουμε, θα βάλουμε μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξουμε την κλωστή μας και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου και θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα κάνω 9 ποδαράκια. Αυτό είναι το δεύτερο, γιατί το πρώτο μου είναι η αλυσίδα. 2, 3. Λοιπόν, έκανα 9 ποδαράκια. Θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω πάρα πολύ σφιχτά, να κλείσω το μαγικό μου κύκλο και να πάω 1-2 στην τρίτη μου αλυσίδα, να βάλω μέσα στο βελονάκι μου, να πάρω την κλωστή μου, να την περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Από ό,τι έχετε καταλάβει, κάνουμε επίπεδο κύκλο, που σημαίνει ότι στη δεύτερη μου σειρά, εφόσον στην πρώτη είχα 9 ποδαράκια, θα έχω 18. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έκανα την αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Στο ίδιο σημείο θα ξανακάνω άλλο ένα ποδαράκι. 2 ποδαράκια στο κάθε ποδαράκι γύρω-γύρω, ώστε η δεύτερη μου σειρά να έχει 18 ποδαράκια. Λοιπόν, τελείωσα. Θα πάω 1-2-3 στην τρίτη μου αλυσίδα, να βάλω το βελονάκι μέσα, να περάσω και από τη μία μου δουλειά και την άλλη, να κλείσω με βουβό. Τώρα πάμε να κάνουμε την τρίτη μας σειρά με τα 27 μου ποδαράκια. Τώρα πάμε να κάνουμε, όπως σας είπα, την τρίτη μας σειρά, στην οποία θα έχω 27 ποδαράκια. Το σχέδιό μας είναι πολλαπλάσιο του 9. Άρα πάμε να κάνουμε 1-2-3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή και εδώ που έκανα τις αλυσίδες, σε αυτό το ποδαράκι θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Στην ουσία θα έχω 2 ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή δίπλα, θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι 2. Εναλλάξ θέλω να μου κάνετε 2 ποδαράκια, ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα. 1-2-3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω, περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Τώρα πάμε να κάνουμε την τέταρτη μας σειρά, στην οποία κορίτσα θα πρέπει να έχω 36 ποδαράκια, που σημαίνει ότι πρώτα θα πάω να κάνω 1-2-3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και θα περάσω δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στην ουσία στο πρώτο ποδαράκι πάτησα 2 φορές. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο άλλη μία φορά και δίπλα θα πάω να πατήσω στο άλλο ποδαράκι, θα συναντήσω 2 φορές. Εναλλάξει θέλω να μου κάνετε 2 ποδαράκια, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια, αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τέλειωσα την τέταρτη μου σειρά, 1-2-3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω, παίρνω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βουβό. Πάω να κάνω τώρα την πέμπτη μου σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 45 ποδαράκια, που σημαίνει ότι πρώτα θα κάνω τις 3 μου αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εκεί στο ποδαράκι που έκανα τις αλυσίδες μου και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, στην ουσία θα έχω 2, θα περάσω δίπλα, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω και εκεί μια φορά και θα πάρω κλωστή δίπλα πάλι άλλη μια φορά. Και τώρα θα πάρω κλωστή σε αυτό το ποδαράκι που μπαίνω τώρα, θα πατήσω 2 φορές. 1 και άλλη 1-2. Εναλλάξ θέλω να μου κάνετε 2 ποδαράκια. 3 φορές θα μου πατήσετε από ένα ποδαράκι και μετά 2 ποδαράκια. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε την πέμπτη μας σειρά και να έχουμε τα 45 ποδαράκια. Λοιπόν, τελείωσα την πέμπτη μου σειρά. 1-2-3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου. Τραβάω, περνάω και από την άλλη θηλιά να κλείσω με βουβό. Πάω τώρα να κάνω την έκτη μου σειρά, στην οποία θα έχω 54
ποδαράκια, που σημαίνει ότι πρώτα θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πάω τη σωή πάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και στα επόμενα 4 ποδαράκια θα πατήσω από 1 φορά επάνω τους. 1, θα πάρω κλωστή δίπλα, θα κάνω άλλο 1. 1. Είδατε, πάτησα και έκανα από 1 φορά στα 4 επόμενα ποδαράκια που συνάντησα. Τώρα, σε αυτό το ποδαράκι που μπαίνω τώρα θα κάνω 2 φορές. Επάνω του ποδαράκι 1 και ένα 2. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνουμε 2 φορές, οπουδήποτε αυξάνουμε το πλευτό μας. Τώρα τι θέλω να μου κάνετε. Στην έκτη σας σειρά θέλω να μου κάνετε 2 άριστα, 1 άριστο, συγγνώμη, 2 ποδαράκια, 1 ποδαράκι, 1 ποδαράκι, 1 ποδαράκι, 1 ποδαράκι, 2 ποδαράκια, αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Τελείωσα, πάμε να κλείσουμε 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω, περνάω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βοβό. Έχουμε κάνει δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές, πάμε να κάνουμε την 7η, που στην 7η μας θα πρέπει να έχουμε 63 ποδαράκια, που σημαίνει ότι θα πάμε να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή στα επόμενα 5 ποδαράκια, θα κάνω από ένα ποδαράκι. Έχω κάνει 5 φορές από ένα ποδαράκι και τώρα θα πάω να κάνω 2 ποδαράκια. Ένα λάξ θέλω να μου κάνετε 2 ποδαράκια, 5 φορές από 1 φορά και μετά 2 ποδαράκια. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα το πελωνάκι μου τραβάω και περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Τώρα, θα πάω άλλη μια σειρά, στην οποία εγώ θα έχω 74 ποδαράκια, που σημαίνει ότι θα κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή και θα πάω στο πρώτο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, θα κάνω ένα ποδαράκι στα επόμενα 6 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6 και τώρα πάω να κάνω 2 ποδαράκια, που σημαίνει ότι θα έχουμε πάντα 2 ποδαράκια, 6 φορές θα πατήσετε από 1 φορά και στο επόμενο ποδαράκι θα πατήσετε 2 φορές. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα, 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω και περνάω και από την άλλη θηλιά να κλείσω με βουβό. Θα πάρω κλωστή τώρα να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου για να πάω να αλλάξω το χρώμα. Αυτή την κλωστή εγώ θα την περάσω μέσα από τις τρυπίτσες. Στην ουσία οι τρυπίτσες είναι οι θηλιές μας. Με αυτόν τον τρόπο την ασφαλίζουμε. Και πάμε τώρα και από την κάτω μεριά. Όταν έχουμε πει, οπότε έχουμε επίπεδο κύκλο, πρέπει να ασφαλίζουμε τις θηλιές μας. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάω την κλωστή, την περάσω μέσα. Από το ποδαράκι θα πάρω κλωστή, την περάσω ξανά. Αυτό το κάνω άλλη μία φορά για να είναι πιο σταθερό. Και πάω να κόψω την κλωστή μου. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε και να πάμε να βάλουμε το εκρού περίπου χρώμα, είναι κίτρινο προς το εκρού θα το έλεγα. Θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω εδώ που σταμάτησα, σε αυτό το ποδαράκι. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω μέσα, θα τραβήξω πάρα πολύ σφιχτά και αυτή τη μικρή κλωστή θα την πλέξω εγώ επάνω, μέσα δηλαδή εδώ, στα ποδαράκια, αλλά πρώτα θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα μου εδώ ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θέλω να μου κάνετε ένα ποδαράκι γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου, περνάω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βουβό. Και τώρα συνεχίζω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα.
Θα πάρω κλωστή και θα περάσω δίπλα και θα κάνω ποδαράκι. Πάω να κάνω εγώ άλλες 5 ή 6 σειρές, θα δω από ποδαράκια, για να συνεχίσουμε μετά το βίντεο. Αυτά γύρω γύρω πάντα το κάνουμε, κορίτσα. Λοιπόν, τελείωσα το σκουφάκι μου και το έκοψα. Έχω φτιάξει και το ένα αυτί. Θα σας δείξω πώς θα το φτιάξουμε μαζί. Αλλά πριν κάνουμε το αυτάκι, θα πάρουμε λίγο το πορτοκαλί μας χρώμα και θα κάνουμε ένα κύκλο. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω ακριβώς εδώ, στη μέση, ώστε να βάλω μέσα εδώ το βελονάκι μου και να τραβήξω την κλωστή μου, να την περάσω μέσα, να τραβήξω πάρα πολύ καλά και σταθερά και στη συνέχεια να πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Πάω να φτιάξουμε με λίγα λόγια, κορίτσα, τη μύτη. 1, 2, 3. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ στο διπλανό, ποδαράκι, από τη μία μεριά απέναντι. Εδώ δίπλα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ποδαράκι. Θα χρειαστεί να κάνω 7. 2, 3, 4, 5, 6 και άλλο ένα 7. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και στη συνέχεια θα εξακολουθήσω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα περάσω εδώ δίπλα και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι στο καθένα, δηλαδή 7 ποδαράκια, μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα πάω να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Με λίγα λόγια, θα επαναλάβω τη δεύτερη σειρά άλλες 2 φορές. Αυτή που πάω και άλλη μία. Και όταν τελειώσω θα σας πω τη συνέχεια. Τώρα, τι θα πάω να κάνουμε. Θα κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα πάλι, στη διπλανό μου ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή και στο επόμενο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές. Αυτό θα το κάνω σε όλα τα ποδαράκια, δηλαδή θα μπαίνω μέσα και θα κάνω από ένα ποδαράκι και θα κλείνω μέχρι το τέλος. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο. Και τώρα θα πάρω κλωστή και θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα πάρω κλωστή να ασφαλίσω και μετά θα πάρω κλωστή να πάω να κόψω την κλωστή μου μακριά γιατί θα χρειαστεί να ράψω. Ακριβώς εδώ πάω εγώ τώρα να βάλω την κλωστή μέσα στη βελόνα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ράβουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ράψουμε και από τη μία μεριά και από την άλλη. Λοιπόν, τελείωσα. Βλέπετε, το έραψα, δεν φαίνεται από πίσω, την κάτω μεριά καθόλου, το ράψιμο που κάναμε. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το αυτάκι. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το αυτάκι. Στο αυτάκι έχω χρησιμοποιήσει 7 σειρές για το πορτοκαλί μου χρώμα και 3 σειρές έχουμε κάνει το λευκό. Που σημαίνει ότι το λευκό όταν φτάσετε στις 3 σειρές του πορτοκαλιού θα το σταματήσετε, δεν θα το ξανακάνω. Πάμε να το αρχίσουμε το πορτοκαλί μέρος.
Θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου. Και θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα κάνω άλλα δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Θα τραβήξω την κλωστή μου να κλείσει και θα γυρίσω το πλεκτό μου και στη συνέχεια θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες και θα πάρω κλωστή στο πρώτο ποδαράκι, θα πατήσω άλλη μία φορά και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό, θα πατήσω μία φορά και στο τελευταίο ποδαράκι θα πάρω κλωστή και θα πατήσω δύο φορές. Η αύξηση για να φτάσουμε στις 7 σειρές θα γίνεται πάντα στην αρχή και στο τέλος. Τώρα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή και θα μπω ακριβώς εδώ στο πρώτο ποδαράκι και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Έκανα αύξηση. Στα επόμενα ποδαράκια θα κάνω από ένα ποδαράκι στο καθένα του, μέχρι όπως σας είπα να τελειώσω τη σειρά μου. Και τώρα στο τελευταίο θα κάνω 2. Με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω θέλω να μου το φτάσετε μέχρι και την 7η σειρά για να συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, το τελείωσα και τώρα πάω να κόψω μακριά την κλωστή μου για θα χρειαστεί να ράψω. Αυτή εδώ την κλωστή δεν τη χρειάζομαι, θα την περάσω πρώτα επάνω, ακριβώς εδώ. Και μετά θα κόψω. Πάνω κάνω και το κίτρινο χρώμα για να συνεχίσουμε. Θέλω να ράψω το εκρού προς το κίτρινο χρώμα επάνω στο αυτάκι, να το ολοκληρώσουμε και αυτό. Και μετά να ράψουμε το αυτάκι επάνω στο σκουφάκι μας. Κάνω κρυφή βελονιά για να μην φαίνεται, από πίσω βλέπετε, δεν φαίνεται. Πάμε να κόψουμε τώρα και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη ράψει το ένα αυτάκι, πάω τώρα να ράψω σε αυτή εδώ το σημείο το δεύτερο αυτάκι μας. Λοιπόν, όπως θα το βάλουμε ακριβώς εδώ, θα κοιτάξουμε την ίδια απόσταση να έχει και το ένα και το άλλο. Εκεί. Και πάμε σιγά σιγά να ράψουμε. Εδώ είναι. Από τη μία μας μεριά μέχρι να φτάσω επάνω. Σιγά σιγά. Βλέπετε, το έραψα. Πάω τώρα εδώ να το ασφαλίσω. Ασφαλίσω την κλωστή μου. Και να την κόψω. Δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Μας λείπει η μύτη, την οποία εγώ την έχω έτοιμη να τη βάλω εδώ. Έχω φτιάξει και το ένα ματάκι. Πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το δεύτερο ματάκι. Είναι οι ίδιοι πόντοι που ρίχνουμε και στα και στη μύτη και στο μάτι. Λοιπόν, θα πάρουμε το μαύρο μας το χρώμα, θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάρω κλωστή να ασφαλίσω. Και θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα κάνω ποδαράκια. Αυτό είναι το δεύτερο που κάνω. Έχω κάνει 2. Συνολικά ο μαγικός μου κύκλος θα έχει 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 και άλλο ένα 10. Θα τραβήξω τη μικρή μου την κλωστή πάρα πολύ σφιχτά, να κλείσω το μαγικό μου κύκλο και να πάω εδώ 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, να βάλω το μπαλονάκι μου μέσα,
Να πάρω την κλωστή με την περάσω και αυτή μια μου φιλιά και την άλλη να κλείσω με βό και να πάρω κλωστή να περάσω μέσα από τη φιλιά μου και να κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου για θα χρειαστεί να ράψουμε. Είπαμε τις κάτω μας κλωστές όταν έχουμε μαγικούς κύκλους τις ασφαλίζουμε περνώντας τις μέσα είτε με τη βελόνα είτε με το βελονάκι. Είναι λίγο δύσκολο, δεν φαίνεται πολύ καλά το μαύρο. Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε να κάνουμε τα ραψίματα. Σιγά σιγά. Λοιπόν, βλέπετε έχω κάνει το ένα ματάκι. Πάμε τώρα να κάνουμε και το άλλο. Στην αντίθετη μεριά, ακριβώς εδώ, θα αφαιρέσουμε 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Θα μπει ακριβώς εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά περιμετρικά να ράβουμε το ματάκι. Με τον ίδιο τρόπο θα ράψουμε ακριβώς και εδώ. Δεν θα σας το ράψω, απλώς θα σας το δείξω έτοιμο. Λοιπόν, τελειώσαμε σχεδόν το σκουφάκι αλεπού. Πάω να βάλω εγώ την τελευταία μου πινελιά, η οποία δεν είναι άλλη από να βάλουμε λίγο χρωματάκι, εδώ ακριβώς. Και από τη μία μεριά θα βάλω και από την άλλη. Ωραία, πάω να το κάνω και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, τελειώσαμε το σκουφάκι αλεπού. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!